παρελθόν αποτελούν πλέον οι τεράστιοι ηλεκτρικοί μετασχηματιστές ρεύματος από την οδό Χατζημιχάλη Γιάνναρη στο κέντρο της πόλης των Χανίων. Από νωρίς το πρωί, συνεργεία του ΔΔΕ βρέθηκαν στο σημείο και ξεκίνησαν οι εργασίες για την απομάκρυνσή τους στο πλαίσιο του έργου της υπογειοποίησης του δικτύου του ΔΔΕ που βρίσκεται σε εξέλιξη. Σήμερα εκτελούμε ένα έργο για το οποίο έχουν γραφτεί πολλά, έχουν υποθεί πολλά εδώ και δεκαετίες. Ένα από τα σημεία τα οποία προβλημάτιζαν οι μετασχηματιστές της περιοχής εδώ, τα καλώδια, επιτέλους απομακρύνονται και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι. Επιμένουμε στις υπογειοποιήσεις των δικτύων. Αυτό είναι και το έργο το οποίο εκτελείται αυτή τη στιγμή και στη Μεγιδονία, από την πλευρά του Δημαρχείου. Όλες οι εργασίες που ταλαιπωρούν τον κόσμο γίνονται για να απομακρυνθούν και να υπογειοποιηθούν και εκεί τα δίκτυα. Και φυσικά όλη αυτή η εργασία θα συνεχιστεί και στα 30 οικοδομικά τετράγωνα, δηλαδή από την οδό Κιδονίας μέχρι την οδό Μάρκου Μπότσαρη. Για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, εδώ και μήνες έχουμε ξεκινήσει την υπογειοποίηση όλης της περιοχής, που σήμαινε σκάψιμο, συνεργασία πολύ από όλους τους φορείς. Ήταν ένα αρκετά περίπλοκο project. Στη συγκεκριμένη φάση είμαστε ουσιαστικά σε μια τελική φάση που έχει ολοκληρωθεί το κομμάτι του υπογείου σε αυτό το σημείο και αποξυλώνουμε το ένα αέριο δίκτυο. Τα Χανιά αλλάζουν, τόνισε ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδυράκης, επισημένοντας πως παρά τις γραφειοκρατικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν, κατάφεραν να απομακρύνουν αυτή την ασχήμια από τα κεφάλια των πολιτών. Αποτέλεσε ένα από τα δυσκολότερα τεχνικά έργα και γραφειοκρατικά έργα τα οποία έχουμε αντιμετωπίσει. Μια εργασία που κράτησε περίπου 2 χρόνια, ολοκληρώνεται σήμερα. Καταφέραμε λοιπόν να απομακρύνουμε αυτή την ασχήμια που υπήρχε πάνω από τα κεφάλια των πολιτών και των επισκεπτών, να δώσουμε επιπλέον ελεύθερο χώρο στους διερχόμενους και να αποδείξουμε ότι τα Χανιά αλλάζουν. Για μένα προσωπικά το συγκεκριμένο έργο και η απομάκρυνση των συγκεκριμένων μετασχηματιστών ήταν ένα στοίχημα που σηματοδοτεί αυτή την αλλαγή, το σεβασμό στους πολίτες, τον εξοραϊσμό και την καλύτερη προσβασιμότητα που πρέπει να έχουμε επιτέλους σαν πόλη. Πάντως, πρόκειται για ένα αρκετά δύσκολο έργο με μεγάλη επικινδυνότητα και ο ΔΔΕ έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας. Είναι πολλοί παράγοντες που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη σε τέτοια έργα, καθώς έχουν μεγάλη επικινδυνότητα. Ειδικά ο ΔΔΕ έχει τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα από όλο τον κατασκευαστικό κλάδο, καθώς παρουσιάζονται κίνδυνοι από πτώση, από κινητό εξοπλισμό και από ηλεκτρικό ρεύμα. Επίσης, τα εργοτάξια μας είναι πάντοτε μεταβλητά. Σήμερα δουλεύουμε εδώ, αύριο δουλεύουμε σε άλλα σημεία. Γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε να πληρούμε στο απόλυτο τα μέτρα ασφαλείας. Λόγω των εργασιών υπήρξαν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Κλειστή ήταν η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, καθώς και ο ποδηλατόδρομος από την οδό Μουσούρων μέχρι και την οδό Χάλιδων, και η κυκλοφορία των οχημάτων γινόταν μόνο από την αριστερή λωρίδα της οδού Χατζημιχάλη Γιάνναρη.